Γεια σας, ονομάζομαι Γεωργάκας Γιώργος και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κ. Μινάκη Τασιγέννη στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω βιντεοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίρρηση του θέματος 2 της Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2017. Η εκφώνηση είναι η εξής. Σας δίνεται τμήμα της μονάδας ALU 1 επεξεργαστή. Να δώσετε τα σήματα ελέγχου S01 έως S7 για την υλοποίηση των πράξεων. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στείλουμε τα σήματα κάθε φορά στην κατάλληλη πύλη, έτσι ώστε να πάρουμε την επιθυμητή έξοδο. Πριν ξεκινήσουμε, να δούμε μερικά πράγματα από την ψηφιακή σχεδίαση. Ξέρουμε ότι το χ ορ 0 μας κάνει χ και χ end 1 μας κάνει χ. Με βάση αυτά πάμε να δούμε τα ερωτήματα. Στο πρώτο ερώτημα θέλουμε να μεταφέρουμε το αποτέλεσμα AX or BX. Το AX θα το πάρουμε από τον πρώτο πολυπλέκτη, το οποίο βρίσκεται στη θέση 0. Έτσι το σήμα μας S0 θα πάρει την τιμή 0. Από το δίπλα πολυπλέκτη θα πάρουμε την τιμή 0, η οποία βρίσκεται στη θέση 0. Οπότε τα σήματα S1 και S2 θα πάρουν την τιμή 0. Τα παραπάνω σήματα θα μεταφερθούν στον αθροιστή, στον οποίο για να μην αλλάξει το αποτέλεσμα, το κρατούμενο θα είναι 0. Έτσι, το σήμα S3 θα πάρει την τιμή 0. Το BX θα το πάρουμε από αυτόν τον πολυπλέκτη, το οποίο βρίσκεται στη θέση 2. Έτσι, το S6 θα πάρει την τιμή 1 και το S7 θα πάρει την τιμή 0. Τα παραπάνω σήματα θέλουμε να τα στείλουμε στην πύλη OR, η οποία βρίσκεται στη θέση 2 αυτού του πολυπλέκτη. Έτσι, το S4 θα πάρει την τιμή 1 και το S5 θα πάρει την τιμή 0. Έτσι, έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο β' ερώτημα θέλουμε στο αποτέλεσμα να μεταφερθεί η πράξη AX AND BX. Το AX, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα τον πάρουμε από τη θέση 0 του πρώτου πολυπλέκτη. Έτσι, το σήμα S0 θα πάρει την τιμή 0. Στη συνέχεια, το BX θα το πάρουμε από αυτό τον πολυπλέκτη που παρατηρούμε ότι υπάρχει στη θέση 1. Έτσι, το S1 θα πάρει την τιμή 0 και το S2 θα πάρει την τιμή 1. Στη συνέχεια, τα σήματα θα μεταφερθούν στον αθροιστή, στον οποίο δεν θέλουμε το κρατούμενο, έτσι το S3 θα πάρει την τιμή 0. Τα παραπάνω σήματα θα τα στείλουμε στην πύλη OR, η οποία βρίσκεται στη θέση 2. Έτσι, το S4 θα πάρει την τιμή 1 και το S5 θα πάρει την τιμή 0. Για να μεταφερθεί τώρα το αποτέλεσμά μας στο αποτέλεσμα η πράξη AX AND BX, θα πρέπει να κάνουμε το χ ορ 0 που είδαμε εδώ πέρα, για να μας βγάλει χ. Έτσι, από αυτόν τον πολυπλέκτη θα επιλέξουμε την τιμή 0. Οπότε, το σήμα S6 και S7 θα πάρει την τιμή 0. Μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα και με έναν άλλον τρόπο. Να στείλουμε μετά τον αθροιστή τα σήματα στην πύλη END και να πάρουμε από αυτόν τον πολυπλέκτη την τιμή 1. Έτσι ώστε χ end 1 να μας βγάλει πάλι χ, δηλαδή το AX AND BX. Στην περίπτωση αυτή, το S4 θα πάρει την τιμή 0, το S5 θα πάρει την τιμή 1 και το S6 θα πάρει την τιμή 0 και το S7 την τιμή 1. Στην τρίτη περίπτωση θέλουμε να μεταφερθεί στο αποτέλεσμά μας η τιμή AX. Για να γίνει αυτό,
θα επιλέξουμε το AX από τον πρώτο πολυπλέκτη. Έτσι το σήμα S0 θα πάρει την τιμή 0. Από αυτό το πολυπλέκτη θα πάρουμε την τιμή 0 που βρίσκεται στη θέση 0. Έτσι το S1 και το S2 θα γίνουν 0. Στον αθρηστή θα πάρουμε κρατούμενο 0 για να μην αλλάξει η τιμή του AX. Έτσι και το S3 θα είναι 0. Στη συνέχεια θα στείλουμε το αποτέλεσμα στην πύλη OR, η οποία βρίσκεται στη θέση 2. Έτσι το S4 και το S5 θα πάρουν τη τιμή 1 και 0 αντίστοιχα. Και όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, θα κάνουμε με την τιμή 0 OR, η οποία την πάρουμε από αυτό το πολυπλέκτη και βρίσκεται στη θέση 0. Έτσι το S6 και το S7 θα είναι και αυτά 0. Τέλος, θέλουμε στο αποτέλεσμά μας να μεταφερθεί η πράξη BX XOR CX. Το σήμα S0 θα πάρει την τιμή 1, διότι δεν χρειαζόμαστε την τιμή AX, οπότε θα πάρουμε από αυτό το πολυπλέκτη την τιμή 0, που βρίσκεται στη θέση 1. Από αυτό το πολυπλέκτη θα επιλέξουμε να πάρουμε την τιμή CX, που βρίσκεται στη θέση 3, γιατί όπως παρατηρούμε στο σχήμα μας δεν υπάρχει αλλού αυτή η τιμή. Έτσι τα σήματα S1 και S2 θα πάρουν την τιμή 1. Στη συνέχεια τα σήματα θα μεταφερθούν στον αθρηστή, στον οποίο θα πάρουμε κρατούμενο 0, έτσι ώστε το CX να μην αλλάξει. Οπότε το σήμα S3 θα πάρει την τιμή 0. Το BX θα επιλέξουμε να το πάρουμε από αυτό το πολυπλέκτη, το οποίο βρίσκεται στη θέση 2. Έτσι το S6 θα πάρει την τιμή 1 και το S7 θα πάρει την τιμή 0. Τέλος, τα παραπάνω σήματα θα τα στείλουμε στην πύλη XOR, η οποία βρίσκεται στη θέση 3 αυτού εδώ του πολυπλέκτη. Οπότε το S4 θα πάρει την τιμή 1 και το S5 θα πάρει την τιμή 1. Έτσι, στο αποτέλεσμά μας θα μεταφερθεί η πράξη BX XOR CX. Αυτή ήταν η λύση της συγκεκριμένης άσκησης. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.